Era. Πάμε προς τα κάτω να κάνουμε λίγο αυτή. Λοιπόν, η μεγάλη αδομία θα ξεκινήσει 9 η ώρα. Είναι 16 χιλιόμετρα, 800 μέτρα. Βγάζουν τα GPS, μπορεί να μείνει 17 χιλιόμετρα, μπορεί να μείνει 17 και κάτι. Έχει συνεχώς αναλλαγές, ανηφόρες και κατηγόρες. Θα κατηγορήσουμε από το χωριό, αφού κάνουμε ένα κύκλο μέσα στο χωριό, που σημαίνει ότι στο τερματισμό ό,τι θα το κατέβουμε θα το ξανανεύουμε. Οπότε να ξέρετε ότι στο τερματισμό τα 800 μέτρα είναι από το ενηφόρα. Επίσης, μετά το 1,5 χιλιόμετρο θα βγούμε σε ένα πάρα πολύ όμορφο γαράκι, το οποίο βέβαια δεν τρέχεται. Έχει και ορειβατικά σημεία μέσα, θα χρειαστεί να πάρουμε τρικά από τα χέρια, οι πιο έμπειροι ίσως δεν θα χρειαστεί. Πάντως είναι ένα πολύ αργό κομμάτι μέσα στο γαράκι, μέχρι το 3 χιλιόμετρο που θα βγούμε εκτός του καραγιού. Από το 3 μέχρι το 4 θα βγούμε μια κάτι ανηφόρες, όπου εκεί είναι το σταθμό του πρώτου στο 4 χιλιόμετρο. Στο 4 χιλιόμετρο αρχίζει η συνεχόμενη κατηγόρα μέχρι το 7,5. Από την οποία κατηγόρα είναι ήδη στο κομματό του σύνδεση στα μονοπάτια, αλλά έχει 2 χιλιόμετρα άσφαλτο. Από το 7,5 μέχρι το 9,5 είναι η συνεχόμενη ανηφόρα. Σε ένα πανέμορφο καλτερί, φρακόστοτο, που θα μας βγάλει στα αρχαία τη Λατό. Θα περάσουμε μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο τη Λατό, θα συγκρώσουμε το βουνό, και θα γυρίσουμε πάλι ξανά προς τη μεριά της Κρυφτάς. Εκεί θα κάνουμε ένα κομμάτι κοινό, δηλαδή θα κάνετε ένα κομμάτι προς πίσω και στο πήγαινε και στο έλεγχο, είναι 1,5 χιλιόμετρο. Μην παραξενευτείτε, θα μπείτε σε κομμάτι το οποίο έχει ξανακάνει κάτι εκκίνηση. Από το 13 και μετά ξεκινάει μονοπάτι κατηγορικό μέχρι το Παναγία της Γερά μέχρι το 15,5 μαζί με χωματόδρομους. Από το 15,5 μέρα και μετά σε ίδιο κομμάτι μέχρι το 16 περίπου, όπου το τελευταίο είναι ενηφορικό. 6 σταθμοί τροποδοσίας υπάρχουν με ισοτονικά νερά κτλ. Και άλλα σνακς. Ο αγώνας μετά τον 8 χιλιόμετρο θα ξεκινήσει στις 9.40. Όσοι έχουν αλέξει στον κοινό αγώνα. Δεν ξέρω κάτι άλλο.